Σήκωσε άλλο ένα τρόπο και, και το έφερε. Και πολύ ωραία, ε. Πολύ ωραία. Θοδωρή Πετρίδη. Θοδωρή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για την απονομή έχει κάνει πρόβεση ή το έχει. Όχι. Μου βγή, αρχικά να ζητήσω συγγνώμη γιατί η φωνή μου είναι λίγο από, από τι φωνέ από το πανηγύρια. Ζητώ συγγνώμη από του ακροατέ. Από όλου εδώ. Ε, δεν ήταν σχεδιασμένο. Μου βγήκε εντελώ αυθόρμητα. Είδα ένα τραπεζάκι πάνω στο οποίο είχαν τοποθετηθεί τα μετάλλια και σκέφτηκα να ανέβω για να είμαι ψηλά. Ήταν το πρώτο έτσι. Λέξε, νομίζω ότι άλλοι έκαναν και χειρότερα. Για παράδειγμα, είδα τον Τζακίρι, ο οποίο νομίζω ότι όλη αυτή την κόμμα την έκανε και τι φωτογραφίε. Ε, όχι, είναι... Έτσι είναι. Δεν είναι έτσι ακριβώ. Ο Δημήτρη πάντα προσπαθεί να έχει το μαλλί στην τελειότητα. Είναι... Α, δεν είναι για τι φωτογραφίε που θα έβγαινε. Όχι, όχι, όχι. Έχει ίσω και μία δόση Ναρκισισμού Την έχει έτσι για να το πούμε πιο απλά. Μα γίνονται τα μπουγέλα στα αποδητήρια και το μαλί είναι εκεί κολλημένο. Ε, ναι. <laughs> φαινόταν, φαινόταν. Το χαρήκατε Ή υπάρχει ένα Αλλά ένα γιατί Να μείνει και ο κόσμος μέσα στο τέλος αυτό. Ε, το χαρήκαμε αρκετά Μπορώ να πω Το ότι ο κόσμος αποχώρησε και εκενώθηκε Το γήπεδο σίγουρα μας ε, άφησε Μια απογοήτευση Αλλά αυτό που τους είπαμε Είναι ότι δεν χρειάζεται να απαντήσουν σε οποιαδήποτε πρόκληση. Το κύπελο ήμασταν σίγουροι ότι θα το παίρναμε. Και αυτό ακριβώς ε, του ζήτησα και εγώ όταν ε, πήρα το μικρόφωνο μετά από εντολή μέλους του κυρίου Βεκιάρη που μου ζήτησε να μιλήσω στους οπαδούς. Αυτό τους είπα, σας παρακαλώ πολύ, πρέπει να εκκαινωθεί το στάδιο, να είστε σίγουροι ότι θα, θα πάρουμε το κύπελο αυτό και θα πανηγυρίζουμε όλοι μαζί μετά. Mm -hmm. ε, Θόδωρε, λες ότι είχατε μια βεβαιότητα. Ήσασταν φαβόροι κατά ψέματα παίζετε Θεσσαλονίκη, παίζετε με έναν αντίπαλο που έχει πολλά προβλήματα. Τα ξέραμε όλα αυτά. Ε, ήταν θετικό, τα ξέραμε ή ήταν και ένα βάρο. το λέγαμε και στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ το 2003, όταν παίζει τελικό ΠΑΟΚ άρισε στην Τούμπα, πρέπει να πάρει το κύπελο. Έτσι ήταν και χθε, μάλλον. Ναι, αυτό είναι μία, ας το πούμε, ένα βάρος που έχουμε μάθει να ζούμε με αυτό εμείς που αγωνιζόμαστε στον ΠΑΟΚ. Οφείλουμε να πρωταγωνιστούμε. Ε, στο χθεσινό τελικό νιώθαμε σιγουριά, ξέραμε τον αντίπαλό μα, ξέραμε και από πού έχει περάσει για να φτάσει μέχρι εδώ. Γιατί φέτο πέρασε πολλά η ομάδα τη Ε, Αυτό μα δημιουργούσε ένα επιπλέον άγχο γιατί ξέραμε ότι δεν έχουν τίποτα να χάσουν mm. και μόνο που φτάσανε στο τελικό για αυτού ε, ήταν κέρδο. Εμεί έπρεπε να αποδείξουμε ότι φτάσαμε στο τελικό δίκαια και ότι αν θέλουμε να είμαστε η ομάδα που λέγαμε ότι θα είμαστε, έπρεπε να πάρουμε αυτό τον τίτλο. Ηλία. Είναι ένα τίτλο μετά από τρία χρόνια και τα παιδιά το θέλανε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ε, δούλεψαν πάρα πολύ όλε αυτέ τι εβδομάδε από τότε που ήρθε η πρόκληση και από την αρχή τη χρονιά βέβαια. Είναι μια ομάδα που από το καλοκαίρι λέμε ότι έχει στηθεί για να φέρνει τίτλου. Και τώρα πάμε για το επόμενο βήμα, έτσι τώρα. Τρώγοντα ανοίγει όρεξη. Λένε εμεί ε, αυτό που, που είπαμε και χθε Όσο μπορούμε να το πούμε την ώρα των πανηγυρισμών Ήταν ok, πήραμε έναν τίτλο, έχουμε άλλον έναν στη συνέχεια Τα playoff ξεκινάνε σύντομα σε μία εβδομάδα Και πρέπει να ξεκινήσει πάλι η δουλειά Οι πανηγυρισμοί καλό είναι να κρατήσουν Εγώ δίνω και τη σημερινή μέρα να το χαρούμε mm -hmm. Και από αύριο πάλι δουλειά Πώς ένιωσε όταν ακούστηκε από τα μεγάφωνα Ότι αποφασίστηκε οριστική διακοπή Ε... Αρχικά νιώσαμε όλοι μα έναν εκνευρισμό και μία απογοήτευση, γιατί το, το μόνο πράγμα που είναι σίγουρο είναι ότι εμεί οι αθλητέ βγαίνουμε ζημιωμένοι πάντα από αυτά, αυτού του είδου τα επεισόδια. Όταν προετοιμάζεσαι για ένα τελικό και για δεύτερη φορά μετά και τα επεισόδια στην Λαμία δεν σου επιτρέπουν να αγωνιστεί κάποιοι παράγοντε που δεν είναι στο χέρι σου, ε, σου δημιουργεί έναν εκνευρισμό. Η απογοήτευση ήρθε αμέσω μετά όταν συνειδητοποιήσαμε ότι μπορεί αυτό να, να, σε αυτό να ακολουθήσουν κάποιες τιμωρίε και βέβαια ότι δεν θα έχουμε τον κόσμο για να μας στηρίξει. Για να κάνουμε αυτοκριτική όπως ε, πάντα πρέπει να κάνουμε. Τώρα όπως το, το θυμάσαι έχεις κάποιο παράπονο από τους Παοξίδες. Όχι κανένα απολύτως. Ε, δεν έχω να, να τους προσάψω το παραμικρό. Ε, το ότι ανταπέδωσαν με κάποιες φωτοβολίδες ε, νομίζω ότι δεχτήκανε πάρα πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση από τους οπαδούς της ΑΕΚ και πιστεύω ότι η συμπεριφορά τους σε εισαγωγικά ήταν κόσμια δεν γίνεται, είναι φυσιολογικό, είμαστε άνθρωποι δεν είμαστε μηχανές να, να είμαστε ψυχροί όταν δέχεσαι, βλέπει βλέπεις το γήπεδό σου να σου το σπάνε με καρεκλάκια βλέπεις φωτοβολίδες να εκτοξεύονται προς το μέρο σου είναι, είναι, φυσικό να αντιδράσεις δεν το θέλαμε να γίνει αυτό που έγινε αλλά πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι και προκάλεσε εκνευρισμό ακόμα και σε εμά του παίχτε. <ΣΟ> <ΣΟΥ> και αν από εδώ και πέρα χρειαστεί να παίξετε σε όλα τα εντό χωρί ε, κόσμο, θα μα πει και η Λέσβε. Καταρχά, πριν να απαντήσει, τι προβλέπετε, τι <σταθώ> γίνεται. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα ε, το θετικό εντό εισαγωγικών δεν υπάρχει οριστική διακοπή. Έτσι, εκεί <σταθώ> η τιμωρία θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Μιλάμε δηλαδή για πρόσημο άλλο των 100.000 ευρώ και πάνω από 10 αγωνιστικέ και κλεισμένο των θυρών. Εδώ το παιχνίδι έγινε κανονικά. Η τιμωρία θα είναι σαφώ μικρότερη και για τι δύο ομάδε, αλλά πρέπει να δούμε τι θα γράψουν οι παρατηρητέ στην έκθεσή του και με τι κατηγορητήριο θα κληθούν οι ομάδε από τον αθλητικό δικαστή. Εγώ, όπω το υπολογίζω, θα είναι γύρω στι 3 με 5 αγωνιστικέ η τιμωρία. Άρα, τα playoff πόσου αγώνε μπορεί να φτάσει μέχρι τον τελικό, Από εδώ και πέρα ο Πάοκ έχει τρει εντό έδρα αγώνε για τα playoff εφόσον φτάσει στον τελικό. Μόνο. Ναι. Α, τρει μέχρι τον τελικό. Ναι, ναι, ναι. Όχι, μαζί με τον τελικό. Δηλαδή, για πε. Είναι στον πρώτο γύρο, θα παίξει με την αναγέννηση Βίρονα. Είναι δεύτερο. Έχει το πλεονέκτημα έδρα. Ναι. Γιατί λέω τόσο. Γιατί θεωρώ ότι η ομάδα θα φτάσει στο τελικό παίρνοντα δύο νίκε. Μία εντό και μία εκτό. Ναι. Γι' αυτό λέω για τρει αγώνε. Μπαίνουν σκέψει τώρα, αλλά εντάξει, ναι, καλά κάνει. Ναι. Το καταλαβαίνω αυτό που λε. Mm. Ε, γι' αυτό λέω. Περνάει, το Βίρονα. Περνάει το Βίρονα, μετά θα παίξει με τελικό ή με τον Δικαία ή με την ΑΕΚ όπως το ναι. βλέπω εγώ έτσι όπω είναι πια η κατάσταση ο Δικαίας είναι ε, πολύ πιθανό να κάνει την έκπληξη και να περάσει στου συμμετελικούς και μετά λογικά θα υπάρχει ο τελικός μου το 2-0 Και αν παίξετε λοιπόν όλα τα μάτια χωρίς ε, κόσμο, Θοδωρέ, τι γίνεται Χωρίς ε, <coughs> κόσμο, κάτι... σε άδειο γήπεδο σαν ναι. Σε προπόνηση ναι, ναι, ναι. Ε, Σίγουρα είναι κάτι που μα λυπεί αλλά αλλά ε, τι να πω, έχουμε ξανα... ξαναέρθει σε αυτή τη θέση μετά τα επεισόδια τη Λαμία όπου αγωνιστήκαμε για μία ολόκληρη χρονιά με άδεια γήπεδα. Η τιμωρία τότε ήταν εξοντοτική για το τμήμα. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να πω κάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω το. Δεν ξέρω αν είναι θέμα αθλητικού δικαστή, αν είναι θέμα υπουργού. Δεν, δεν ξέρω σε ποιον ποιος είναι ο αρμόδιο, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω όταν ένα τμήμα με budget 150 και 200 ευρώ του, του ένα πρόστιμο ίσο με το μπάτζετ του, όταν βλέπω στο ποδόσφαιρο ομάδε δηλαδή με μπάτζετ 10 εκατομμύρια, είναι σαν να του ρίχνει πρόστιμο με 8,5 εκατομμύρια. Mm -hmm. Πώ μπορεί ένα αεραστεχνικό άθλημα να ορθοποδήσει και ένα τμήμα να ορθοποδήσει με τόσο εξοντοτικά πρόστιμα, mm -hmm. Δεν ξέρω, αυτό είναι κάτι που με προβληματίζει και σίγουρα θα μα προβληματίζει και το ενδεχόμενο αυτό να μην αγωνιστούμε με κόσμο μέχρι και τον τελικό. Είναι το πειθαρχικό δίκαιο τη Ομοσπονδία του Χάτμπολ. Η Ομοσπονδία του Χάτμπολ προβλέπει αυτέ τι ποινέ. Δεν έρχονται δηλαδή από κάπου άνωθεν ότι βάλουν του 100.000 χιλιάρικα, 150 κτλ. Είναι από την ίδια την Ομοσπονδία. Τώρα που είσαι εδώ πέρα και μα τα έλεγε ωραία νωρίτερα ο αντιπρόεδρο του ΑΣΕΚ Μικρή Παπαδόπουλο, πράγματι είναι τόσο καλά τα πράγματα φέτο οικονομικά, οργανωτικά. Ε, Όπω θα ζήσει εσύ ω αθλητή. Ναι, στην ε... ομάδα σου, εκείνο μίσο γενικότερα, στην ομάδα σου. Όντω τα πράγματα είναι έτσι ακριβώ όπω τα είπε ο κύριο Παπαδόπουλο. Καλύτερα Παγδοντλος. από κάθε άλλη χρονιά. Είναι καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά. Με διαφορά. Ε, είμαστε, η διοίκηση μα στηρίζει σε όλα. Θέλω να την ευχαριστήσω. Το έκανα και χθε μέσα από τι δηλώσει μου. Να ευχαριστήσω όλο το ΔΣ του Ερασιτέχνη ε, και όλου όσου ασχολούνται με, με τον Ερασιτέχνη γενικότερα. Είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά για εμά όσον αφορά τα οργανωτικά και τα οικονομικά μα. Και νομίζω ότι αυτή η υγεία βγαίνει και σε εμά μέσα στην ομάδα. Είμαστε μια παρέα που κάνουμε αυτό που κάνουμε γιατί το αγαπάμε πάνω απ' όλα. Όταν σου ικανοποιούν και κάποια αιτήματα, τα πράγματα γίνονται ακόμα καλύτερα. Δεν μου λε τώρα, Αλέξα Αλβανό, τι σημαίνει. Για δηλαδή, τι... μένα σημαίνει πάρα πολλά. Είναι ένα αθλητή ο οποίο. Ε, τον έβλεπα από μικρό παιδί. Α, τον έβλεπε στην τηλεόραση. Ε, στην τηλεόραση πήγαινα και στο γήπεδο να τον δω. Γλυκια? Τον βγάζει τώρα γέρο. δηλαδή. Αυτό είναι αυτό. Δεν ε, είναι εκεί. Αυτό και τέτοια. είναι, είναι ένα αθλητή που για τη φουρνιά μα, την ηλικία μου μιλάω, ε, ήταν όνειρό μα να, να, τον δούμε να αγωνίζεται και πόσο ακόμα να είμαστε συμπαίκτε μαζί του. Χαρακτηριστικά αυτό που το είπα για τη γενιά μα, γιατί στην ομάδα έχουμε κάποια πιο μικρά παιδιά. Ε, είναι ένα σουτ στο handball, το χαμηλό σουτ τεχνικά το οποίο από μικρό είχα δει τον Αλβανό να το κάνει, τον Αλέξη, και προσπαθούσα να κάνω το σουτ αυτό. Οπότε είμαστε σε μια προπόνηση, κάνω αυτό το σουτ και έρχεται ένα από τα μικρά παιδιά και ενώ είμαι δίπλα στον Αλέξη και του λέω: Άρα, Αλέξη, και να ξέρει αυτό το σουτ από πού το έχω δει, έρχεται ο πιτσιρικάς τη ομάδα και μου λέει: Θοδωρή, αυτό το σουτ νομίζω το κάνει πάρα πολύ καλά. Του λέω: Ξέρει από πού το έχω δει, μου λέει: Δεν γνωρίζω, όχι, δεν. Λέω δίπλα σου είναι ο κύριο που, που, μου το έμαθε. Αλήθεια μου λέει. Και γι' αυτό είναι αυτό που είπα για τη γενιά μου. Γιατί βλέπω ότι οι μικρότερε γενιέ δεν έχουν τόσο γνώση του μεγέθου που έχουν στην ομάδα του αυτή τη στιγμή. Και ο κόσμο, ίσω και οι φίλοι, λέει ότι το πήραν και μια γεύση χθε. Ακριβώ. Τα... Ε, χθε, mm. όταν η μπάλα, α το πούμε, έκαιγε ή στα δύσκολα σημεία του παιχνιδιού, ε, νομίζω ότι ο Αλέξη έδειξε πόσο μεγάλο ηγέτη μπορεί να γίνει. Πήρε την ομάδα από το χέρι και την οδήγησε στο, στην κατάκτηση αυτή του κυπέλου. Καλό το κύπελο λοιπόν. Καλό είναι και, και μπράβο, είναι μια πρώτη επιτυχία. Στου, για το πορτάθμο είστε outsider. Υπάρχει άλλο φαβόρικα και γιατί σημαίνει αυτό, με το διομίδι. Ε, δεν θέλω να πω ότι είμαστε outsider. Είμαι και λίγο εγωιστή για να πω ότι είμαστε outsider. Απλά έχουμε. Η Λία δεν θυμάμαι τώρα τα στατιστικά, αλλά έχουμε αρκετά χρόνια να κερδίσουμε Ως, το ναι. διομίδι. Ναι, και αυτό 4 απλά μα. Τέσσερα χρόνια. Μας, 4... 4 χρόνια. Μεσοάρωση. Αυτό απλά μα δημιουργεί <laughs> ναι. okay, μας δημιουργεί έτσι ένα επιπλέον άγχο και μια... ένα προβληματισμό. Mm. Αλλά νομίζω ότι οι ικανότητέ μα είναι για να πε... κερδίσουμε το διομήδι. Μπορούμε να το κάνουμε, απλά κάπου, κάπου το χάνουμε. Η ομάδα διαρκώ γίνεται καλύτερη. Mm. Δηλαδή, στα Playoff θα είναι ακόμα καλύτερη από ό,τι είναι σήμερα. Και... Δεσμεύεσαι γι' αυτό, δηλαδή, να υπογράφει. Βέβαια. Βέβαια. Ναι. Και να πούμε ότι αυτό το λένε από την αρχή τη χρονιά ότι σαν playoff θα είμαστε στο, στο top. Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτό, και αυτό που λέει ο Θεοδωρό: Ότι τρώγοντα έρχεται η όρεξη, τα παιδιά δεν χορταίνουν με, αυτή, με αυτό το κύπελο. Για να πούν δηλαδή ότι εντάξει, είναι ναι. επιτυχημένη χρονιά, είμαστε καλύτερα από πέρσι. Τερματίσαμε δεύτερη, κάναμε ρεκόρ στο πρωτάθλημα, πήραμε το κύπελο. Ε, φτάνει. Όχι, δεν φτάνει. Ναι. Και αυτό το στη συνέχεια. Ε, μια και είσαι. Πόσα χρόνια παίζει στον ΠΑΟΚ, είναι, Είμαι 10 χρόνια στην ομάδα. 10 χρόνια είσαι πιο παλιό. Ναι, τα έχει λοιπόν. δει όλα. Ε, τι άλλαξε φέτο, μα είπε για την οργάνωση, για την οικονομική συνέπεια. Είπαμε για τον Αλβανό, που η παρουσία του είναι ιδιαίτερη. Μα έχει πει πολλέ φορέ ο Ιλίας, ότι κάνατε φέτο την καλύτερη πορεία τη ιστορία του ΠΑΟΚ. Είστε σε, σε, σε top format Πώ εξηγείτε. Ναι, το οξύμορο mm. τη υπόθεση είναι ότι ενώ κάναμε ρεκόρ ναι, συγκομιδή ναι. βαθμών, είμαστε στη δεύτερη Υπάρχει θέση. Υπάρχουν Πάρμανκα που ήταν καλύτερη. Ακριβώ. Ε, Τι χρονιές που πήραμε τα πρωταθλήματα, δεν είχαμε τόσο καλό σε ερηνικών, αλλά ήμασταν σε καλύτερη θέση και στην πρώτη. Ε, αυτό που άλλαξε φέτο είναι η νοοτροπία όλων μα. Αυτό που ξέραμε είναι ότι είμαστε μια ομάδα με καλού παίκτε ατομικά. Αυτό που ακούγαμε να σχολιάζουν οι έξω. Είναι ότι καλό ο ΠΑΟΚ, αλλά κάτι του λείπει. Mm. Έχει καλούς παίχτε, αλλά κάτι του λείπει. Ε, σε αυτό, στο να μα δέσει και στο να γίνουμε μια ομάδα πάλι το μετά προπονητής. από αρκετά χρόνια, ακριβώ νομίζω ότι το μεγαλύτερο ρόλο παίζει ο προπονητή. Και ο coach, ο Νίκο Γεωργιάδη, μαζί με του συνεργάτε του, με τον Αντώνη τον Τζολάκο, τον Αλέξη Τονταρινίδη, όλο το τεχνικό team ε, από την πρώτη μέρα προσπάθησαν να, να αλλάξουν αυτή την κατάσταση. Και αυτό που λέγαμε με τον Ηλία πριν είναι ότι είδαμε παιδιά από το εφηβικό μα, οι οποίοι συμμετέχουν στι προπονήσει, να χαίρονται το κύπελο αυτό πιο πολύ από εμά, χωρί να πήραν λεπτό συμμετοχή, να μην έχουν αυτή την πικρία το ξέρει, έλα μου, δεν μπήκα εγώ σήμερα να παίξω. Και μόνο και μόνο αυτό βγάζει ναι. μια υγεία προ τα έξω. Φίλο γράφει να πούμε στο Θεοδωρή ότι Τετάρτη του περιμένουμε στα εγγένα του ιδέε στο Κορδελιό για να γνωρίσουν την αποθέωση που δεν είδαν χθε. Είναι αυτό το, το, το αποθυμένο για το πρώτο τρόπο που κατέχει το ΠΑΟΚ στο κλειστό γήπεδό του ναι. στην, στην ιστορία. Ναι, είναι και, και 15 αυτό. 15 χρόνια μετά. Είναι και αυτό ένα γεγονό. Για εμένα τον άσχετο, κάτι τεχνικό τώρα, σχετικά άσχετος, ναι. που είδα χθε μόνο από την τηλεόραση ό,τι έδειξε τη τηλεόραση. Γιατί παίζανε τόσο ανοιχτά στην άμυνα. Αυτό ήταν μια οδηγία που είχαμε είναι, είναι από το τον στιλ, προπονητή. Είναι το η φιλοσοφία γενικώ ή χθε συγκεκριμένα. Όχι, όχι, αυτή είναι η φιλοσοφία. Ε, αυτό που θέλει να μα περάσει και το έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό είναι μια επιθετική άμυνα. Ναι. Να, να, να πνίγουμε τον να αντίπαλο. Μην τους περιμένεις, με μια ναι, να μην του περιμένει, να είσαι παθητικό. Ακριβώ, ακριβώ. Δεν είμαστε η ομάδα με τα πιο ψηλά κορμιά ε, για να μπορέσουμε να στηθούμε πίσω και να περιμένουμε τον αντίπαλο. Οπότε πηγαίνουμε σε μια πολύ πιο επιθετική άμυνα, πιέζοντα αρκετά και αυτό έγινε χθε. Νομίζω σε, σε αρκετά μεγάλο βαθμό πήγε καλά. Ναι. ναι ήταν γνωστό ότι η ΑΕΚ θα ακολουθήσει σε έναν πολύ αργό ρυθμό επειδή δεν έχει εναλλακτικέ λύσει. Μια εφτάδα mm -hmm. έχει καλή. Ε, θα θέλανε να ροκανίσουν πάρα πολύ το χρόνο και κάποια στιγμή να κάνουν μια ξαφνική επίθεση. Ο Πάουκ ήθελε να το αποτρέψει αυτό και έτσι κατάφερε και πήρε και διαφορά στα μεγαλύτερα διαστήματα γιατί έκανε τα κλεψίματα, έφευγαν οι παίχτε σου μπροστά. Και αυτό ήταν. Αν και η διαιτησία ήταν στο 50-50, το χθεσινό παιχνίδι θα ήταν με πολύ μεγάλη διαφορά. Συμφωνεί. Δεν έχω μιλήσει ποτέ για διαιτησίε και δεν νομίζω ότι χθε είχαν κάποια έτσι σφυρίγματα υπέρ τη ΣΑΕΚ. Ε, Κάποιε αμφισβητούμενε φάσει υπήρξαν στο παιχνίδι, αλλά νομίζω ήταν κατέρωθεν. Δεν υπήρξε κάποια έτσι, Εύνοια προ την ΑΕΚ. Εγώ νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρα στο να μείνει κοντά η διαφορά. Υπήρχαν δηλαδή φάσει όπου θα μπορούσε να δείξει παθητικό στην ΑΕΚ Έτσι και δεν το έκανε αυτό το πράγμα. Υπήρξε υπήρχε μια φάση όπου ο Πάοκ φεύγει με 4 γκολ μπροστά και περ, χρεώνεται με δύο δίλεπτα. Ψακύρισε <κυρίζει> ο Κοκόνη που του κοκόνη δεν ήταν. Δίλεπτο. Ναι, αυτό ήταν ένα δίλεπτο που έτσι, δεν καταλάβαινε κανεί. Εκεί όμω όταν είσαι στα 4 γκολ και ξαφνικά είσαι με 2 παίχτε λιγότερου αυτόματα μειώνεται και διαφορά. Πήγε πάλι στα δύο γκολ. Πε μας το για αυτή την παρέα που έχετε εντό απο, αποδητηρίων, εκτό εκτός γηπέδου. Πε μα για τρία λόγια τον καθένα. Ο Τσακύρη ξεχωρίζει. Ο Τσακύρη είναι, όπω σα είπα, είναι ο, Το, το παρατσούκλι που του έχουμε εμείς ναι, ναι. είναι ο Ξανθός Άγγελος. Είναι, έχει μεγάλη δόση ναρκισισμού μέσα του και α, τα πειράγματα όλων μα περιστρέφονται γύρω από αυτό. Ε, σε εισαγωγικά, το μοντέλο μα, ο άνθρωπο για, για τι φωτογραφίε, για, για τον κόσμο. Δηλαδή, αυτό που πήγε στην πάτρα στην Κυρκίδα, Ακριβώ ακριβώς. και για τον θηλυκό κόσμο. Βέβαια, για α. να προσελκύσουμε θηλυκό κόσμο, θα προτιμήσουμε τον Δημήτρη να βγει μπροστά για να, να καλέσει. Οι υπόλοιποι εκτό γηπέδου, οι τεματοφύλακε αυτοί δεν έχουν ε, ανταγωνισμό. Ε, όλοι μα. Έχουμε με τον παίχτη που είναι στην, ε, στη θέση μας έναν όχι ανταγωνισμό, ένα συναγωνισμό. Οι τερματοφύλακες ε, ε, είναι στο δικό τους κόσμο ας το πούμε. Γιατί το για μοναχικό μένα, κόσμο. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Στο χαρτ είναι ακόμα πιο περίεργο γιατί ουσιαστικά όταν είσαι τερματοφύλακας επιδιώκεις να σε πετυχαίνει η μπάλα. Ναι. Οπότε σουτάρω με όλη μου τη δύναμη και είναι, πρέπει να έχει μια μικρή δόση χαζομάρας για, για να, να τοποθετηθεί κόβοντας την πορεία της μπάλας και γι' αυτό νομίζω κάπου τους έχει, τους βγαίνει και στο, στο, στον τρόπο που ναι, κοιτάνε το ναι. παιχνίδι, είναι μονίμως σε μία δική τους κατάσταση, όταν η ομάδα θα καίγεται και θα θέλουμε οπωσδήποτε κάτι, αυτή θα είναι σε κάτι άλλο μέσα τους. Έτσι και... πρέπει. Γενικά βλέπω και από το ευρωπαϊκό χάντμπολ ότι οι τερματοφύλακες είναι στον κόσμο του γενικότερα. Μάλιστα. Έτσι είναι, είναι, λοιπόν. είναι, οι παίχτε του και οι τερματοφύλακε. Είναι κάτι διαφορετικό. Έτσι. Ο Κοκόνη τι είναι, άλλη ομάδα μόνο του. Ο Άλλη ομάδα είναι, έτσι. Κοιτάξτε. <laughs> ο Κοκόνη <laughs> είναι, και... <laughs> ε, είναι... Πλέον είναι πατέρα στα κανονικά του. Είναι... Έχει ένα γιο να του ζήσει κιόλα. Ναι. Αλλά νομίζω ότι είναι και πατέρα μέσα στην ομάδα. Παίρνει από το χέρι του μικρότερου. <coughs> Συγγνώμη. Ωραία. Ε, με εμά τους παλαιότερους έχει αποκτήσει άλλη σχέση είναι προσωπικά εγώ γιατί μένουμε και μαζί στις αποστολές στο δωμάτιο ε, τρέφω μια ιδιαίτερη συμπάθεια για τον Νίκο ε, αλλά είναι... Α, δεν είσαι αντικειμενικό. Δεν του, θα Τα βλέπει όλα ωραία το κουκκόνι. Είναι τάξε, όλα ωραία ακριβώ. Ναι. Είναι με. ο μπαμπά ε, τη ομάδα. Για τον Τσίλι. Ο Τσίλι έχει ένα παρατσούκλι που του το έχω βγάλει. Ε, εγώ τον, τον, φωνάζω Θανάση Βέγκο, Θουβού δηλαδή. Ναι. Του, του έχω, γιατί ε, όσον αφορά την ταχύτητά του είναι αρκετά γρήγορο παίχτη. Απλά τον πρώτο καιρό που ήρθε στην ομάδα ήταν τόσο γρήγορο ώστε δεν μπορούσε ούτε ο ίδιο να κοντρολάρει τον εαυτό του. Ήταν παιχνίδια που ξεκινούσε να τρέχει και. Ε, να πούμε το. μέχρι τον τοίχο. Ναι, δε, ναι, μπορούσε να τρυπήσει και τον τοίχο. Οπότε <laughs> μόνο βέγκο θα μπορούσαμε να, το, να του βγάλουμε. Το καλύτερο παρατσούκλι που έχει βγάλει πιο ένα. Τώρα δεν, δεν ξέρω αν έχει κάποιο στο μυαλό σου συγκεκριμένο. Πόσο λένε εκείνο το καρτούρ, πόσο λένε το, τον, τον Τάζλε. <laughs> ναι, ο διάβολο τη Τασμανίας Ναι. <laughs> είναι για τον Ιάκωβο τον Ηλέρη Είναι ένα άλλο ταλαντούχο παιδί. Ε, ο οποίο και αυτό είναι στη φούρεια του μέσα μονίμω στην ώρα τη προπόνηση. Και του λέμε: Το μόνο που δεν κάνει είναι να, να για να, σαν το διάβολο τη Τασμανία. ακριβώς Αυτό είναι. Αυτό είναι. Ε... Το γνωστικό, είναι μια ομάδα που δεν έχει κλίκες αυτό είναι το μυστικό. Όλοι μαζί. Mm -hmm. Εχθέ το βράδυ, δηλαδή και πάλι θα μου πει: Εντάξει, χαρά και σιχαρά χαρά και εσύ στεναχώρια. Και όταν χάσανε από τον ε, Διομήδη φέτο, και πάλι όλοι μαζί, και ούτε κατηγόρησε ο ένα τον άλλον. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί δεν έχετε μαλώσει ποτέ, δηλαδή. Όχι, μαλώσαμε Και χθε, για παράδειγμα, εγώ, ναι. επειδή είμαι αρκετά νευρικό χαρακτήρα, την ώρα του παιχνιδιού είχα αυτά τα αρπάγματα του αγωνιστικού πιο πολύ, με αγωνιστικό περιεχόμενο με κάποιου, αλλά λύνονται κατευθείαν. Δεν, με μια αγκαλιά επιτόπου. Εσύ ω αρχηγό έχει δικαίωμα να, να μιλά πιο πολύ από σε όλου. Όχι δικαίωμα, αλλά ούτε δεν είναι θέμα αρχηγού. Αυτό που έχω σαν θέση, σαν playmaker που είμαι, είμαι κατά κάποιο τρόπο υπεύθυνο για την οργάνωση τη επιθετική λειτουργία. Ε, και με ενόχλησε κάποιε φορέ που κάναμε κάποιε επιπόλαιε ενέργειε. Σε κάποιους ίσως να ξυπνήσανε αναμνήσεις από τον χαμένο τελικό στη μίκρα όπου στα τελευταία 7 δευτερόλεπτα δεχτήκαμε γκολ και χάσαμε ένα πρωτάθλημα. Όταν από τα 5 γκολ ΙΑΕΚ χθες μας μείωσε ε, έβλεπα στα πρόσωπα κάποιων ότι ένα άγχος, ένα ρελές να γίνει πάλι κάνα. Mm -hmm. Και εκεί προσπάθησα λίγο, ίσως όχι με τόσο ήρεμο τρόπο, να τους ε, τονώσω και να, να τους δώσω να καταλάβουν ότι δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι, λένε για τι ομάδε και οι καυγάδε είναι. Κάποια στιγμή να μην υπάρχει μια ευθεία και να μην υπάρχει. Είναι και αυτή απαραίτητη. Είναι, δείχνουν υγεία γιατί αν δεν υπάρχουν είναι. Καυγάδες, σημαίνει ότι θα τα λέω πίσω από τις πλάτες κάποιων Δεν γίνεται να, να είναι όλα καλά, σίγουρα θα υπάρχουν προβλήματα και εντάσεις Καλό είναι να τα λέμε και να τα λύνουμε εκείνη τη στιγμή Και σε αυτό πάλι θα πω για τον προπονητή μας ο οποίος όταν είδε σε κάποιες περιπτώσεις τέτοια περιστατικά, αυτό που έλεγε είναι παντελονάτα να βγούμε ο ένας με τον άλλο να τα λύσουμε τώρα για να μην τα κουβαλάμε. Γιατί όσο τα κουβαλάς μαζεύονται, μαζεύονται είναι. και στο τέλος θα σκάσει σε άσχημη χρονική στιγμή. Μάλιστα. Είναι δυνατόν να τον περιμένετε τόση ώρα στα αποδυτήρια και μόλις σας βλέπει να αρχίσει να τρέχει εχθές. Περιμέναμε τη συνέντευξη που να τελειώσει για τον Μπουγέλο. Ε, την ψηλιάστηκε ότι θα το φάει τον μπουγέλο και δεν ήθελε <coughs> να μπει στα αποδητήρια. Ναι, είπε δεν έχω να αλλάξω μαζί μου τέτοια πράγματα. <laughs> και τέτοια. Ο ο το... Αλλά το, ναι, ναι, τον πλήτρωσε, λούστηκε κανονικά. Ωραία. Θοδωρή, είπαμε ότι δεν τελείωσε χρονιά. Το λέτε κι εσείς ότι τώρα είναι το πιο μεγάλο κομμάτι. Ναι, όντω το μεγαλύτερο κομμάτι τώρα ξεκινάει για μας. Τελείωσε η κανονική διάρκεια, ξεκινάνε τα play-off και... Ας ελπίσουμε ότι η όρεξή μας θα σταματήσει τον Μάιο τέλη Μαΐου με, με την κατάξυση του πρωταθλήματος. Μήπως κάποια στιγμή πρέπει να πάμε για το κάτι παραπάνω. Πρωτάθλημα έχει πάρει η ομάδα. Έτσι. Μήπως αυτό το οποίο λείπει για να φέρει και τον κόσμο σταθερά κοντά τη και να αποκτήσει και παραστάσει διαφορετικές ο κόσμο σε χάντμπολ διαφορετικού επίπεδου είναι το κάτι παραπάνω στην Ευρώπη. Είναι κάτι που μας απασχολεί και μας προβληματίζει Θέλουμε και μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Ήταν ε, οι στιγμέ όταν αγωνιστήκαμε στου ομίλου του Champions League. Μα έχουν μείνει όλων μα αξέχαστες. Ε, νομίζω ότι ανοίγει μεγάλη κουβέντα για το θέμα τη Ευρώπη. Γιατί η οργάνωση που έχουν τα ευρωπαϊκά σωματεία σε σύγκριση με την οργάνωση των ελληνικών σωματείων είναι μέρα με τη νύχτα. Τώρα που πα για το Champions League θα μα πει μια ιστορία. Να σα πω. Πριν μα πει μια ιστορία, θα ήμασταν άδικοι, πολύ άδικοι ξεχάσαμε έναν άνθρωπο, δηλαδή η ντροπή μα. Θα σε φέρουμε σε δύσκολη θέση βέβαια, γιατί μιλάμε για τον Γρηγόρη τον Πετρίδη. Ε, άνθρωπος άνθρωπο ο οποίο πόσα χρόνια είναι στο τμήμα. Νομίζω είναι νέα. Είναι πιο νέο από Πιο νέο. Μπήκε λόγω εμού και συνεχίζει μέχρι και τώρα. Το πατέρα σου δηλαδή. Άνθρωπο ο οποίο ε, έχει δεχθεί ηλία κριτική από τους του παράγοντε του ΑΣ που έχουν δεχτεί τη μεγαλύτερη κριτική τα ε. προηγούμενα χρόνια. Δεν θυμάμαι. Ναι, γιατί ήταν και το πιο προβεβλημένο το hardball. Ναι. Για, αυτό για διάφορου λόγου που έχουν να κάνουν ε... με συμμετοχή κόσμου, με εισιτήρια, με τη συμμετοχή στην Ευρώπη. Υπήρχαν, διάφορα. Υπήρχαν, εντάξει. Διάφορα θέματα. Πώ τα αντιμετωπίζει όλα αυτά εσύ που είσαι ο, ο γιο, αλλά είσαι και ο αθλητή του και μπορεί να έχουν κατηγορήσει τον πατέρα σου, τώρα τον αποθεώνουν, το σηκώνουν στα χέρια. Παράξενη κατάσταση. Είναι αρκετά δύσκολο για μένα. Ήταν αρκετά δύσκολο για μένα. Τα χρόνια που ήμουν νεότερο στην ομάδα. Ε, είναι πολύ δύσκολη η θέση. Γιατί πρέπει να συμπεριφέρομαι σαν ένας αθλητής. Όταν δηλαδή η ομάδα είναι ε, κάπου ιστερή στο οργανωτικό. Πρέπει να μιλήσω και εγώ σαν αθλητής. Δεν πρέπει να κάνω πίσω για να βολέψω τον πατέρα ναι, μου. Ναι, ναι. Ε, στο σπίτι... Το άσχημο είναι, για μένα το άσχημο, είναι ότι συνεχίζει να με βλέπει σαν αθλητή του ΠΑΟΚ <Κι> ε, <Κι> τα τελευταία <Κι> χρόνια. <Κι> ναι. Ε, αλλά όχι, είναι, είναι αρκετά δύσκολο. Ήταν και δύσκολες κάποιες ε, στιγμές που έχω περάσει στην ομάδα. Χαρακτηριστικά θυμάμαι μια χρονιά, τη χρονιά του Champions League, τότε με τις πολλές παρεξηγήσεις έφτανα για την προπόνηση. Ε, άκουγα τους συμπέκτες μου στα αποδυτήρια πριν μπω να μιλάνε. Και με το που άνοιγα Σαν την πόρτα σε... να μπω, μία παύση. Και αυτό ήταν ναι, κάτι ναι. που δεν μου άρεσε. Και αυτό του ζητούσα. Λέω: Αν θέλετε να πείτε κάτι, πείτε το μπροστά μου. Ούτε πρόκειται να πω κάτι να σε εισαγωγικά, να, να κάνω το ρουφιάνο mm. και να μεταφέρω: Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Είμαι ένα από εσά και θα κάνω το καλό όλων μα. Και αυτό κάνω και τώρα. Έφτασα σε σημείο πολλέ φορέ να συγκρουστώ με τον πατέρα μου γιατί. Ε τα παιδιά ζητούσαν πράγματα τα οποία ήταν δύσκολο να, να εκπληρωθούν. Ε, έχουμε μαλώσει, έχουμε αρπαχτεί. Στο τέλος πάντα όμως ε, καταλήγει να είναι ο πατέρας μου και έτσι θα τον βλέπω όσο και να θέλω να τον δώσω σαν παράγοντα. Ναι, βέβαια, ε, κατανοητό. Έχω Τι πετύχει ιστορία. τέτοιους χαυγάδες. Ναι, τέτοια, έχω δύσκολες πετύχει. καταστάσεις, ναι. δύσκολες. την ιστορία με το Ζέγκεντ με, το ταλαιπωρημένο ταξίδι μας. Ναι, 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 ναι. ναι κάναμε ένα ταξίδι για τους ομίλους του Champions στην Ουγγάρια. Το ταξίδι διήρκησε 26 ώρες. Αυστραλία. Ναι, από εδώ στην Ουγγαρία. Πήγαμε μέσω Βουλγαρίας, μετά πήγαμε Ρουμανία, γυρίσαμε δικός... ακριβώς, ναι. Ε, μετά από τις τόσες ώρες λοιπόν Περίμενε, φτάνουμε. Πριν... Στο ποτάμι. Στο ποτάμι περάσαμε από ποτάμια, περάσαμε... 12 η ώρα χαράματα, δεν ήτανε Ναι, ήταν το. Ξαφνικά ναι. ένα φρενάρισμα του οδηγού και μπροστά από τάμι. <χι> Ο οποίο οδηγό. <χι> δεν άκουγε το GPS. Ο οδηγό είχε λίγο, ναι, είχε, μάλλον είχε χάσει το δρόμο και δεν ήθελε να μα το πει. Γιατί σε, σε, κάποια φάση του ταξιδιού βλέπουμε πινακίδα για τη Μισοάρα και λέμε τι δουλειά έχουμε εμεί στη Ρουμανία. Ρουμανία. Και το ίδιο μας κάνανε και ωραίο χαβαλέ οι οπαδοί της Μάθανε για την ταλαιπωρία μας Οπότε είχαν βάλει ένα μεγάλο πανό Welcome to Bucharest Για το, <laughs> για το όλο αυτό ε, <laughs> <laughs> Έχουμε ζήσει πολλά εκεί ναι Ντροπή, Άρα θέλετε ξαναπείτε να βγείτε Ευρώπη θέλετε Ναι νομίζω ότι όλοι μας το, το απολαύσαμε τότε και είναι η μεγαλύτερη στιγμή που έχω περάσει εγώ σαν αθλητής ε, Αγωνιστήκαμε με αθλητές καταξιωμένους, αγωνιστήκαμε με τον καλύτερο παίκτη του κόσμου Έτυχε να είναι ο ίδιος τότε, να είναι και ο ίδιος τώρα για την περσινή χρονιά των ε, Νικολά Καραμπάτητς ε, Αγωνιστήκαμε σε γήπεδα γεμάτα, κάτι που για μας ήταν πρωτόγνωρο Γήπεδα 4.000 και 5.000 θέσεων που μας χειροκροτούσανε ένα χαρακτηριστικό είναι και για τον Νίκο τον Κοκόνη που είχε συμβεί με στο Βαγιαδολίδ. Βαγιαδολίδ. Ο Νίκο για δύο χρόνια είχε αγωνιστεί σε ομάδα τη Α2 τη Ισπανία. Mm. Ε, οπότε στον αγώνα με τη Βαγιαδολίδ δέχεται τρίτο δίλεπτο, αποβάλλεται με κόκκινη κάρτα και μα είπε μετά, γιατί ήξερε τα ισπανικά, ότι από τα μικρόφωνα του γηπέδου ακούστηκε το. Ευχαριστούμε τον αθλητή που αγωνίστηκε για δύο χρόνια στη χώρα μα και να τον χειροκροτήσουμε όλοι μαζί. Και σηκώθηκε όλο το γήπεδο, 3.500 κόσμο, για έναν αθλητή που δεν ξέρανε καν ότι. Και πού να το ξεχάσετε, Ακριβώ, για για, για, για τα εξωτερικά δεδομένα ο ΠΑΟΚ δεν είναι χαντμολικά ισχυρό. Mm -hmm. Οπότε είδαμε ένα γεμάτο γήπεδο να χειροκροτεί έναν από εμά. Ε, εγώ θα σα πω το εξή: Πήγε ο Διομίδη και πήρε το Challenge Cup, το ευρωπαϊκό. Mm -hmm. Έτσι. Αλλά είναι μια ομάδα περιορισμένων δυνατοτήτων. Δεν έχει μεγάλο γήπεδο. Έχει ένα γήπεδο 250 θέσεων. Φαντάζεσαι να πήγαινε να πάρει ο ΠΑΟΚ ευρωπαϊκό τρόπο ότι θα γινόταν, Ναι. Και υπάρχει αυτή η δυνατότητα και από την Ελλάδα. Μόνο ο ΠΑΟΚ μπορεί να το κάνει. Μόνο ο ΠΑΟΚ έχει το μεγάλο το γήπεδο που μπορεί να πληρεί τι προδιαγραφέ που βάζει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Ε, δεν βλέπω κάποιον άλλον ο οποίο μπορεί να, να ακολουθήσει πάνω σε αυτό το πράγμα. Ωραία, επειδή είπαμε όλα τα καλά και μα είπε ο κ. Παδόπουλο νωρίτερα, όταν του είπαμε ότι. Ένα από του λόγου που φέτο κάνουν τη διαφορά στο βόλεϊ που είδαμε στο handball είναι και οι αθλητέ πολύ υψηλού επίπεδου. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην παίζει μεγάλο ρόλο στην επιτυχία του Πάου φέτο ο Αλβανό. Γιατί να μην έχει έναν, δυο ακόμη και κάποιου ξένου. Μα λέει τα λεφτά. Ε, τα λεφτά, ναι. Γιατί να μην μπουν παραπάνω λεφτά στο τμήμα. Εσεί δεν το θέτε ω θέμα ε, για να πάτε να κάνετε διαφορά και στην Ευρώπη. Ε, Εμεί γενικότερα ζητάμε πράγματα από τη διοίκηση. Κάποια μα τα ικανοποιούν τα αιτήματά μα, κάποια όχι. Αλλά σίγουρα μια πετυχημένη ομάδα ε, δεν ξεκινάει από τα λεφτά. Μπορεί να δημιουργηθεί μέσα από τα λεφτά, αλλά δεν ξεκινάει από εκεί. Έχουμε δύο ομάδε με πολύ ψηλά μπάτζετ να, να μην πηγαίνουν τόσο καλά όσο θα περίμεναν. Αλλά από την άλλη. <κυκλή> ζητώ συγγνώμη, από την άλλη. Ε, όταν έρχονται μεγάλοι παίχτες ε, ανεβαίνει η αυτοπεποίθηση όλη τη ομάδα, ανεβαίνει η ποιότητα των προπονήσεων. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό, mm. γιατί αυτά που κάνει στην προπόνηση βγαίνουν και στο παιχνίδι. Όταν κάνει προπόνηση λοιπόν με αθλητέ υψηλού επίπεδο όπω είναι ο Αλέξη, ε, ο Αλβανό, σε κάνει αυτομάτω καλύτερο. Και όταν βλέπει τέτοιοι αθλητέ, χωρί να θέλω να τον γέρο πάλι, στην, στα 34 του να προσπαθούν πιο πολύ από του 18χρονου, αυτό είναι κάτι που, που σε γεμίζει με περισσότερη ενέργεια και προσπαθεί περισσότερο. Και ξέρεις Δημήτρη, είναι διαφορετικό το αυτό που έγινε στο βόλεϊ με αυτό που έγινε στο χάντμπολ. Στο βόλεϊ η ομάδα είχε 12 παίχτε και έγιναν 11 μεταγραφέ. Ναι. Έμεινε μόνο ένα. Στο χάντμπολ οι ουσιαστικέ προσθήκε δηλαδή, που, που, φαίνονται, που κάνουν μπαμ, είναι δύο. Είναι του Αλβανού και του Μπουκοβίνα. Άρα λοιπόν το υλικό υπήρχε, η βάση υπήρχε. Ο Πετρίδη, ο Τσακύρη, ο Κοκόνη, αυτά τα παιδιά ήταν γουργούμε. Άρα μράτ, δεν θέλει ο πολύ. Ναι. Για το κάτι παραπάνω. Ναι, ναι, ναι. ναι. Είναι και αυτά θέματα. Είναι. Α, αυτά πρέπει να υποθούν στη Γενική Συνέλευση. Και αυτά. Ά, δεν θα υποθούν. Γιατί? Ε, γιατί? γιατί. να μην ζητήσεις το κάτι παραπάνω. Ποιο. Οποιοδήποτε, το οποιοδήποτε μέλο. αφού δεν ασχολούνται. Εκεί θα είμαστε. Εντάξει, ναι. Δεν ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, ποιο είναι ο τρόπο να πει δηλαδή ότι θα βρω κάποιον που θα βάλει 100 χιλιάρικα. 000 που θα βάλετε 300, όπως έκανε πέρσι η Άκη με τον Αζόπουλο ή θα κάτσω και θα φτιάξω ένα πράγμα οργανωμένα σε επίπεδο οτιδήποτε, ακαδημιών, οτιδήποτε. σε επίπεδο marketing, όλα αυτά τα πράγματα χρειάζονται συλλέγη δηλαδή οι ακαδημίες, οι ακαδημίες είναι πολύ μεγάλη υπόθεση ο, Χα, ο ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα όνομα στη Βόρειο Ελλάδα mm. έτσι πρέπει να υπάρχει παντού, σε κάθε πόλη ε, το θέμα του μάρκετινγκ είναι διαφορετικά βέβαια και τα αθλήματα. Έτσι, δηλαδή το Βολή έχει εγγυημένο τηλεοπτικό συμβόλαιο από την Νόβα, παίρνουν κάποια χρήματα, έχει ένα κεντρικό χορηγό των ΟΠΑΠ και εκεί παίρνουν κάποια χρήματα. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα στο handball. Ναι. Σε επίπεδο κεντρική χορηγία, δηλαδή κεντρικών τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Πιο δύσκολα τα πράγματα για τι ελληνικέ ομάδε του χάντμπολ. Θα σα ευχαριστούμε. Καλή ξεκούραση για μια μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. που πήγατε όλοι μαζί, είπατε πάλι. Το βράδυ ναι, είχαμε μια έξοδο σε μαγαζί τη πόλη. Και ποιο ήταν μαζί του, Ποιο. Αυτό είναι. Ακριβώ. Και Άκη Σάκη Λόγλου. Θόδε, ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια και πάλι. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και το Μάιο θα βρούμε χώρο να βάλουμε και άλλη κούπα. Αν φέρει. Το εύχομαι, μακάρι να έχουμε εδώ δύο ακριβώ. Ωραία. Να καλά.